Καλημέρα Αλίκη, καλημέρα Ελπίδα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Θα συζητήσουμε για το δικαίωμα στην έκτρωση και τα αναπαραγωγικά δικαιώματα στην Ελλάδα. Εισαγωγικά να πούμε ότι το πρώτο βήμα στην Ελλάδα για την νομιμοποίηση των αμβλώσεων έγινε το 1978 με τον νόμο που επέτρεπε τις αμβλώσεις για σοβαρούς λόγους υγείας είτε σωματικής είτε ψυχολογικής της γυναίκας. Το τελευταίο σημαντικό νομοθέτημα ήταν το 1986, που νομιμοποίησε πλήρως τις αμβλώσεις μέχρι τις 12 εβδομάδες κοίησης. Πρέπει σίγουρα να πούμε εδώ ότι αυτές οι νομικές κατοχυρώσεις αποτελούν με έναν τρόπο το υλικό αποτέλεσμα των διεκδικήσεων του φεμινιστικού κινήματος, που αγωνίστηκε σκληρά κατά τις δεκαετίες του 70 και του 80 και ιεράρχησε αρκετά ψηλά στους αγώνες αυτούς το εν λόγω δικαίωμα. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι η νομική κατοχύρωση του δικαιώματος στην άμβλωση έρχεται σαν αποτέλεσμα της στοχευμένης αυτής διεκδίκησης του φεμινιστικού κινήματος. Είναι και κάπως σε μια διαδικασία παράλληλη με την αναθεώρηση του γυναικού δικαίου από την πρώτη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, που έφερε κάποιες αλλαγές σε μια προοδευτική κατεύθυνση, κυρίως μετά από την πίεση των κινημάτων και της κοινωνικής κίνησης εν γέννη, που όδευε σε μια αναλόγως προοδευτική κατεύθυνση. Πρέπει να πούμε επίσης ότι η κουβέντα για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα και ειδικότερα για το δικαίωμα στην άμβλωση είναι αρκετά επίκαιρη, γιατί τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει εμφατικά στους κόλπους του φεμινιστικού κινήματος. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια διεθνώς το φεμινιστικό κίνημα έχει ασχοληθεί αρκετά με την έννοια της αυτοδιάθεσης των γυναικών και των έμφυλων υποκειμένων ευρύτερα. Το δικαίωμα στην έκτρωση, το φεμινιστικό κίνημα το αναγιγνώσκει άμεσα σαν ένα κομμάτι αυτής της αυτοδιάθεσης. Σε πολλά μέρη του κόσμου, όπως και στην Ελλάδα, το δικαίωμα αυτό στην έκτρωση είναι κατοχυρωμένο κατά κάποιο τρόπο. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πούμε ότι είναι ένα διαρκές διακύβευμα το δικαίωμα αυτό, όπως και μια σειρά άλλων δικαιωμάτων που έχει κατακτήσει το φεμινιστικό κίνημα, αλλά και κοινωνικών δικαιωμάτων ευρύτερα. Και αυτό επειδή είναι σαφές ότι βιώνουμε ένα καιρό επανόδου του νεοσυντηρητισμού με αρκετά εμφατικούς όρους. Στην Ελλάδα, ας πούμε, είναι πολύ πρόσφατες οι μνήμες μας από τις κινητοποιήσεις των οργανώσεων για το αγέννητο παιδί, σε εισαγωγικά. Θυμόμαστε, ας πούμε, και τις διαφημίσεις στο μετρό πριν 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Γίνεται αρκετός λόγος για τα δικαιώματα του αγέννητου αυτού παιδιού και το πώς η έκτρωση αποτελεί, ας πούμε, φόνο. Και παράλληλα βρισκόμαστε σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου το δικαίωμα δέχεται επίθεση. Είναι πολύ πρόσφατο το περιστατικό της Πολωνίας, όπου η κυβέρνηση προσπάθησε να τις απαγορεύσει σχεδόν εντελώς τις εκτρώσεις. Και ωστόσο το φεμινιστικό κίνημα με μεγάλες κινητοποιήσεις, ακόμα και εν μέσω πανδημίας και lockdown, κατάφερε να απαγώσει το νομοσχέδιο αυτό. Επίσης είναι πρόσφατο το παράδειγμα της Αργεντινής, όπου μετά από πολύχρονη διεκδίκηση της νομοποίησης των αμβλώσεων, το κίνημα κατάφερε να το περάσει αυτό το αίτημα στην κυβέρνηση, η οποία πολύ πρόσφατα νομοθέτησε επ' αυτού. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να συζητηθεί και η κατάσταση στην Ελλάδα, παράλληλα με την διεθνή οπτική. Έτσι έχουμε μαζί μας την Αλίκη, που θα μας πει μερικές σκέψεις για το φεμινιστικό κίνημα και πώς το δικαίωμα στην άμβλωση και γενικά η κουβέντα για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα συνδέεται με το φεμινισμό, και την ελπίδα που θα μας βοηθήσει λίγο εισφέροντας μια πιο σύγχρονη οπτική του ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα στο σήμερα. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε από την Αλίκη. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα Αναστασία, καλησπέρα Ελπίδα. Είναι μια ωραία έτσι, αφορμή και οι τελευταίες εξελίξεις στην Αργεντινή για να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση, που αποκτά όλο ένα και πιο αναβαθμισμένο ενδιαφέρον και σε ένα διεθνές επίπεδο τα τελευταία χρόνια. Είναι δεδομένο ότι τίποτα δεν είναι αυτονόητο σε ό,τι αφορά τα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών και τα κοινωνικά δικαιώματα των γυναικών. Οπότε και εγώ συμφωνώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, κάνοντας αυτή την προσπάθεια, να έχουμε, ας πούμε, μια έτσι, συνολική αντίληψη για την κατάσταση αυτών των δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο, να δώσουμε και λίγο χώρο και χρόνο για να συζητήσουμε, ας πούμε, και για τη δική μας εμπειρία, την εμπειρία στην Ελλάδα.
Εγώ πολύ σύντομα θα μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις για την πορεία των φεμινιστικών διεκδικήσεων και τις θεωρητικές επεξεργασίες για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα. Προφανώς, όπως καταλαβαίνουμε και ξέρουμε, τα θέματα των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων απασχολούν τα κινήματα της γυναικείας χειραφέτησης και τον φεμινισμό σχεδόν από την γέννησή τους, τη γέννηση αυτών των κινημάτων. Όταν λέμε για αναπαραγωγικά δικαιώματα, αναφερόμαστε στα δικαιώματα που αναγνωρίζονται και νομικά και συνδέονται με την αναπαραγωγή και την αναπαραγωγική υγεία και των γυναικών και των ανδρών. Στα αναπαραγωγικά δικαιώματα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το δικαίωμα στην ελεύθερη και ασφαλή άμβλωση, η προστασία από την εξαναγκαστική στήρωση, η αντισύλληψη και η ελεύθερη απόφαση για την αναπαραγωγή και τον οικογενειακό προγραμματισμό και την απόκτηση παιδιών φυσικά, έτσι. Το 1968 περίπου, όχι περίπου, περίπου είναι η περίοδος. Το 1968, στον απόϊχο των πολιτικών διεκδικήσεων και όλων αυτών των επιδραστικών επεξεργασιών του δεύτερου κύματος του φεμινισμού, στο Διεθνές Συνέδριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών αναγνωρίστηκαν τα αναπαραγωγικά δικαιώματα ως ανθρώπινα δικαιώματα. Το κείμενο βέβαια που παράχθηκε σε αυτό το συνέδριο που έγινε στην Τεχεράνη ήταν βέβαια ένα μη δεσμευτικό κείμενο για τα κράτη που συμμετείχαν σε αυτό και όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, η ενσωμάτωση της νομικής αναγνώρισης των διαφορετικών εκδοχών αναπαραγωγικών δικαιωμάτων στις εθνικές νομοθεσίες έγινε με πολύ αργούς ρυθμούς και όπως ανέφερε και προηγουμένως η Αναστασία, στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν κυρίαρχα το αποτέλεσμα κοινωνικών κινητοποιήσεων και φεμινιστικών διεκδικήσεων που δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για να εκφραστούν πολιτικά αυτά τα αιτήματα και να αναγνωριστούν θεσμικά αυτά τα δικαιώματα. Αυτή βεβαίως ήταν και η περίπτωση της Ελλάδας, όπως πολύ σωστά υπόθηκε νωρίτερα. Η νομιμοποίηση των αμβλώσεων και η μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου ήταν σε μεγάλο βαθμό κατακτήση των φεμινιστικών αγώνων της περίοδου και συνέβαλαν και στον ευρύτερο εκδημοκρατισμό του εγχώριου θεσμικού πλαισίου, αλλά και της κοινωνίας ολόκληρης, δηλαδή η μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου και η αλλαγή στην νομοθεσία για τις αμβλώσεις, θα λέγαμε ότι με έναν τρόπο ριζοσπαστικοποίησαν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τις κοινωνικές αντιλήψεις και τη δημόσια σφαίρα εν γέννη. Ήταν ένα βήμα προόδου για την ελληνική κοινωνία και βεβαίως ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με φεμινιστικούς συλλογικούς αγώνες και δεν ήταν μια διαδικασία που ήρθε με έναν κάθετο τρόπο από τα πάνω, όπως συχνά επιχειρείται και τέλος πάντων δίνεται μια τέτοια εικόνα, περιγράφεται ως μια πολύ κάθετη διαδικασία. Δεν ήταν καθόλου έτσι. Βεβαίως, όπως ανέφερα και προηγουμένως, οι φεμινιστικές διεκδικήσεις για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα έχουν την αφετηρία τους στη γέννηση των φεμινιστικών κινημάτων και των κινημάτων για τη γυναικεία χειραφέτηση και την εμφυλή ισότητα. Ήδη από το 19ο αιώνα αναγνωρίζουμε σε κείμενα το αίτημα για την οικειοθελή μητρότητα. Και βεβαίως, πολύ πριν από το 19ο αιώνα, υπάρχει μια μάλλον θα λέγαμε μακραίωνη παράδοση γυναικείων κοινοτήτων που ανέπτυσαν πρακτικές αντισύλληψης και μοιράζονταν τη γνώση γύρω από αυτές. Εξάλλου, είναι επίσης γνωστό ότι οι ΜΕΕΣ, που ήταν γυναίκες που κατήχαν και μοιράζονταν αυτή την γνώση της αναπαραγωγής, στοχοποιήθηκαν άγρια και σε πολύ μεγάλο χρονικό, για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ως μάγισσες. Η μητρότητα ιστορικά και αυτό που τέλος πάντων στη φεμινιστική συζήτηση περιγράφουμε ως φυσικοποίηση της μητρότητας, δηλαδή ως περιγραφή της μητρότητας ως ενός ρόλου που είναι απόλυτα φυσικός και με έναν τρόπο είναι ένας ρόλος που οφείλουν να επιτελούν οι γυναίκες επειδή αυτή είναι με έναν τρόπο η γυναικεία φύση. Αυτή λοιπόν η έννοια της φυσικοποίησης που συχνά τη χρησιμοποιούμε ας πούμε στη φεμινιστική συζήτηση έχει λειτουργήσει
ιστορικά ως η ιδεολογική νομιμοποίηση της απόθεσης των γυναικών στην ιδιωτική σφαίρα και του αποκλεισμού τους και αυτού του άνισου έμφυλου καταμερισμού που συζητάμε διαχρονικά και σε όλο τον προηγούμενο αιώνα και σε αυτόν παλεύουμε τέλος πάντων για την ανατροπή αυτού του άνισου, του άνισου έμφυλου καταμερισμού στην πατριαρχία. Η Mary Wollstonecraft έγραφε στα τέλη του 18ου αιώνα πολύ ωραία στο μυθιστόρημά της Mary, Or the Wrongs of Women, πόσο εντυπωσιακό είναι, πόση μητρότητα, που στην πραγματικότητα είναι μια παραπάνω δυνατότητα που εν τέλει έχει το γυναικείο σώμα, ένα προνόμιο σε σχέση με τα άλλα, να λειτουργεί με τόσο σοκαριστικό τρόπο ως ένας παράγοντας αποκλεισμού, ένας λόγος για να καταπιέζονται οι γυναίκες ως κατηγορία. Επομένως, όπως καταλαβαίνουμε, η διαδικασία πολιτικοποίησης της μητρότητας και του αναπαραγωγικού ρόλου των δικαιωμάτων είναι μια πάρα πολύ παλιά διαδικασία στο φεμινιστικό κίνημα. Έχει πράγματι τις καταβολές της από πριν τον 18ο αιώνα και δεν είναι τυχαίο ότι οι πρώτες κριτικές που έγιναν και στο υποκείμενο αυτό που αναδείχθηκε, το υποκείμενο των πολιτικών δικαιωμάτων, του διαφωτισμού που αναδείχθηκε κατά τον 18ο αιώνα, αφορούσαν, προέρχονταν από γυναίκες διανοούμενες της εποχής και αφορούσαν κυρίως αυτό το χαρακτήρα, αναφέρονταν σε αυτό το ανδρικό υποκείμενο, που είναι ένα υποκείμενο που προφανώς δεν είναι το υποκείμενο που γεννάει, που κάνει παιδιά, δεν ήταν αυτό το υποκείμενο που θα είχε τα πολιτικά δικαιώματα. Άρα είναι μια πολύ παλιά κριτική αυτή. Βεβαίως, η πιο ριζοσπαστική πλευρά, ας πούμε, της πολιτικοποίησης της αναπαραγωγικής διαδικασίας και της ίδιας της μητρότητας είναι δικαίως, αναγνωρίζεται δικαίως ως μία από τις πιο καθοριστικές συμβολές του δευτέρου κύματος του ριζοσπαστικού φεμινισμού, ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 50, η απομυθοποίηση της μητρότητας, η ανάδειξη της πολιτικής διάστασης των έμφυλων καταμερισμών στην ιδιωτική σφαίρα βρίσκονται στο επίκεντρο του δεύτερου φύλου της Simone de Beauvoir. Προφανώς η Simone de Beauvoir πρωταγωνίστησε και στο κίνημα ως θεωρητικός και φεμινίστρια, ακτιβίστρια, πρωταγωνίστησε και στο κίνημα για την νομιμοποίηση των αμβλώσεων στη Γαλλία. Ήταν η συντάκτρια του Μανιφέστου των 343, το οποίο ήταν ένα κείμενο στο οποίο οι γυναίκες παραδέχονταν ότι είχαν κάνει άμβλωση. Και βεβαίως ήταν ένα κείμενο το οποίο εξέθετε όλες τις υπογράφησες σε ενδεχόμενο ποινικής δίωξης, καθώς οι αμβλώσεις ήταν παράνομες στη Γαλλία. Και μεταξύ των υπογραφούσεων ήταν γυναίκες με πολύ σημαίνουσα παρουσία στη δημόσια ζωή της Γαλλίας. Ήταν ακαδημαϊκοί, νομικοί, συγγραφείς, ηθοποιοί, οικαστικοί. Και μάλιστα είναι γνωστό, έγινε αργότερα γνωστό, ότι πολλές από τις γυναίκες που υπέγραψαν δεν είχαν στην πραγματικότητα κάνει άμβλωση, αλλά βεβαίως έκαναν αυτή την επιλογή γιατί πολύ απλά ήθελαν να στηρίξουν με κάθε τρόπο όχι από μόνο την πρωτοβουλία που έλαβε, ας πούμε, η Simone de Beauvoir και η ομάδα των φεμινιστριών, αλλά ευρύτερα την αλλαγή, τη μεταρρύθμιση ενός τόσο παρουχημένου και πατριαρχικού θεσμικού πλαισίου. Μια αντίστοιχη πρωτοβουλία έλαβε ένα χρόνο αργότερα και το αμερικάνικο φεμινιστικό κίνημα, γύρω από το περιοδικό Miss, το οποίο εκείνη την περίοδο ήταν ένα περιοδικό το οποίο φιλοξενούσε όλες τις θεωρητικές επεξεργασίες των φεμινιστικών συλλογικότητων, των ριζοσπαστικών φεμινιστικών συλλογικότητων που δραστηριοποιούνταν εκείνη την περίοδο στη ΣΥΠΑ. Μεταξύ άλλων ήταν η New York Radical Women, η Red Stockings, η Now και αρκετές λεσβιακές ομάδες και λεσβιακές συλλογικότητες. Όπου εκεί πάλι δημοσιεύθηκε μία δήλωση από 52 γυναίκες, οι οποίες παραδέχονταν ότι είχαν κάνει άμβλωση και επίσης εξέθεταν τους εαυτούς τους σε ενδεχόμενο ποινικής δίωξης και
ξεκίνησα με αυτόν τον τρόπο και από το περιοδικό, αλλά και από το συντονισμό που είχαν φτιάξει φεμινιστικές ομάδες στην Αμερική, μια καμπάνια για την νομική αναγνώριση του δικαιώματος των γυναικών να έχουν πρόσβαση σε ελεύθερες και ασφαλείς αμβλώσεις. Κατά τα τέλη της δεκαετίας του 70 και στη φάση που με έναν τρόπο ξεκινάνε να αναπτύσσονται και οι μεταπικιακές σπουδές και αναδύεται και ένα πρότυπο και μία μεθοδολογία ανάλυσης που εισάγει τη σύνδεση των έμφυλων με τον, και των ταξικών καταπιέσεων με τη φυλετική καταπίεση. Η Άντζελα Ντέιβις, το 1981 συγκεκριμένα, κυκλοφορεί, τέλος πάντων, γράφει το βιβλίο της «Γυναίκες, φίλοι και τάξη», ένα πολύ γνωστό κείμενο, το πολλές, φαντάζομαι πολλές και πολλοί το έχουν υπόψη τους, το έχουν διαβάσει, στο οποίο μεταξύ άλλων αναδεικνύει την αδυναμία του δεύτερου κύματος του ριζοσπαστικού φεμινισμού να αναγνωρίσει τη διάσταση της φυλετικής καταπίεσης και των κυρίαρχων φυλετικών ιεραρχιών και την επίδρασή τους στην κοινωνική κατάσταση των γυναικών. Επιπλέον στο συγκεκριμένο βιβλίο έκανε λόγο και για τη μέθοδο των καταναγκαστικών στηρώσεων, στην οποία εκατομμύρια μαύρες γυναίκες είχαν υποβληθεί στη ΣΥΠΑ από την περίοδο που υπήρχε η δουλεία μέχρι και σχεδόν, ας πούμε, τις δεκαετίες του 60 και του 70, και εξηγούσε τέλος πάντων πως οι καταναγκαστικές στηρώσεις λειτουργούσαν και ως μια μέθοδος φυλετικής, σκληρής φυλετικής καταπίεσης και ελέγχου βεβαίως των γεννήσεων του μαύρου και του λατίνο πληθυσμού της χώρας. Το τρίτο και το τέταρτο κύμα του φεμινισμού, τώρα εδώ ξεκινάμε, μπαίνουμε σε αυτό το τοπίο, ας πούμε, των οριοθετήσεων που είναι λίγο λεπτές μεταξύ τους. Παρ' όλα αυτά, ας πούμε ότι συμβατικά είναι αυτή είναι η χρονική γενεαλογία, ας πούμε, του φεμινιστικού κινήματος. Οι φεμινιστικές συλλογικότητες και οι ΛΟΑΤΚΙ συλλογικότητες μέσα από τις διεκδικήσεις τους ανέδειξαν τη στέρηση των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων και της αναπαραγωγικής ελευθερίας ως μια μορφή βίας κατά των γυναικών, αλλά και στέρηση των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των υποκειμενικοτήτων που έχουν γυναικεία αναπαραγωγικά όργανα. Οι φεμινιστικοί αγώνες και οι φεμινιστικές διεκδικήσεις βεβαίως αποτελούν ιστορικά, όπως καταλαβαίνουμε, το σημείο αναφοράς για την αναγνώριση και τη διεύρυνση των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων και ελευθεριών σε όλο τον κόσμο. Οι αγώνες των φεμινιστριών στην Πολωνία, αλλά και βεβαίως οι εξελίξεις στην Αργεντινή, όπου είχαμε πρόσφατα και αυτή την πολύ θετική ψηφοφορία στη Βουλή, που ήταν 131 ψήφοι, νομίζω, έναντι 117. Είχαν πολύ καθοριστική σημασία, τέλος πάντων, σε αυτή τη διαδικασία οι φεμινιστικές διεκδικήσεις. Βεβαίως, το νομοσχέδιο εκεί πρέπει να εγκριθεί και από τη Γερουσία, οπότε έχουμε να περιμένουμε κι άλλο ένα βήμα, αλλά είναι βέβαιο, δηλαδή, εντάξει, μάλιστα τώρα επειδή υπάρχουν και τα κοινωνικά δίκτυα και κάπως παρακολουθούμε λίγο και με πιο άμεσο τρόπο τις εξελίξεις, αυτή είναι μια αρκετά θετική πλευρά, νομίζω, φαίνεται ότι έχει δημιουργηθεί ένα πάρα πολύ ισχυρό κλίμα στην αργεντίνικη κοινωνία και είναι πάρα πολύ πιθανό, ας πούμε, πράγματι να πάει καλά και στη Γερουσία, παρά το ότι συνήθως η Γερουσία είναι και ένας θεσμός που ψηφίζει με πιο συντηρητικά, ας πούμε, κριτήρια. Οπότε, έχοντας υπόψη μας και αυτά τα πολύ πρόσφατα παράδειγματα, προφανώς καταλαβαίνουμε ότι η συμβολή του φεμινισμού και των αγώνων για τα δικαιώματα είναι πάρα πολύ καθοριστική, τόσο και στο επίπεδο της προώθησης αυτών των αιτημάτων, έτσι ώστε αυτά τα αιτήματα να φτάνουν να εκφράζονται και να αναγνωρίζονται πολιτικά και να θεσμοποιούνται, αλλά βεβαίως και στο επίπεδο της ιδεολογίας και του μετασχηματισμού των κυρίαρχων αντιλήψεων για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα, για το δικαίωμα των γυναικών στην αυτοδιάθεση, στον αυτοπροσδιορισμό και στις επιλογές τους γύρω από αυτά τα θέματα. Γύρω από την αναπαραγωγική του ζωή υπάρχουν μια σειρά από πολλές επιλογές που κάπως πρέπει να αναγνωρίζονται.
Αυτά, ελπίζω να μην σας κούρασα. Γεια σας και από μένα. Γεια σου, Αλίκη. Γεια σου, Αναστασία. Είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία έγινε αυτή η ιστορική αναδρομή στο φεμινιστικό κίνημα. Και μου έρχεται στο μυαλό ότι θεωρητικά το 2020, το 2020 στον 21ο αιώνα, θα έπρεπε αυτά τα θέματα να έχουν ήδη εξαλειφθεί. Να μην συζητάμε αυτή τη στιγμή για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα της γυναίκας σαν κάτι που το διεκδικούμε. Το εντυπωσιακό είναι ότι παρόλο που βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα και μετά από όλες αυτές τις διεκδικήσεις των φεμινιστικών κινημάτων, το πρώτο που έχω να τονίσω είναι ότι στη νέα γενιά, χωρίς βέβαια να έχω το δικαίωμα να πω ότι αναφερόμαστε στην πλειοψηφία, η λέξη φεμινισμός και η λέξη και ο χαρακτηρισμός «είμαι φεμινίστρια» ταράζει πάρα πολύ τα παιδιά του σχολείου και ειδικά ηλικιακές ομάδες, τις ηλικιακές ομάδες των εφήβων. Όπου δηλαδή το έχω προσπαθήσει, κάπως με ήταν λίγο στραβά. Το δεύτερο κομμάτι που έχω να πω από την μικρή μου εμπειρία μέσα στα σχολεία είναι ότι ξεκινάμε, δεν έχουν γνώση και τα αγόρια, αλλά θα αναφερθούμε στα κορίτσια κυρίως, για το σώμα τους. Δεν ξέρουν πάρα πολλά πράγματα. Στην ηλικία των 16-17 χρονών που κανονικά και από την πλευρά της ιατρικής και όλα θα έπρεπε να έχουν επισκεφτεί ήδη γυναικολόγο, ένα μεγάλο ποσοστό δεν επισκέπτονται. Φοβούνται, το θεωρούν ντροπή. Αυτό τι σημαίνει? Ότι με την έλλειψη από την πλευρά της παιδείας και του σχολείου κάποιων στοιχείων για την πρόληψη του κορμιού τους, της υγιεινής, να έχουν διαστρεβλωμένες απόψεις για την υγιεινή και για την πρόληψη. Από ό,τι έχω μάθει, γίνεται ένα πολύ μικρό μάθημα από κάποιους γιατρούς ή νοσηλευτές, κάποια στιγμή τρίτη γυμνασίου ή πρώτη λυκείου, χωρίς καμία ιδιαίτερη έμφαση, απλώς με στόχο και μόνο να μιλήσουν για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Στο κομμάτι φυσικά της πρόληψης δεν μπαίνει τόσο πολύ τα αντισυλληπτικά. Είναι πολύ εντυπωσιακό, γιατί μιλάμε πλέον για αντισυλληπτικά πέμπτης γενιάς, νομίζω, όπου δεν προκαλούν τίποτα. Τα κορίτσια και οι έφηβες δεν θέλουν να ακούσουν για αντισύλληψη. Αρκούνται μόνο σε κάποιες κλασικές παλιές παραδοσιακές μεθόδους. Πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού τους, από ό,τι έχω συζητήσει, το ότι αν θα αρέσει στο αγόρι τους, το οποίο είναι πολύ τρομακτικό, ξαναλέω πάλι στο 2020 ζούμε. Από εκεί και πέρα, όταν στις συζητήσεις για την άμβλωση, δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο αρνητικές σε μια ηλικία 16-17 χρονών. Δεν μπορούν όμως να δεχτούν ότι είναι δυνατόν μια γυναίκα οποιασδήποτε ηλικίας και για λόγους οι οποίοι δεν χρήζουν ιατρικής φύσης, ότι είναι δυνατόν να αποφασίσει να μην τεκνοποιήσει. Δεν μπορούν να δεχτούν, έχει εμφυσιστεί μέσα τους μέσα αυτή την πατριαρχική κοινωνία, ότι είμαστε υποχρεωμένες, είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση μιας γυναίκας, διαφορετικά θα είναι μισή, θα είναι, δεν θα είναι ολόκληρη, το να μην βιώσει όλο αυτό το θείο της μητρότητας. Φυσικά, όροι όπως αυτονομία, αυτοδιάθεση του κορμιού, επίσης είναι λέξεις αρκετά άγνωστες. Και το εντυπωσιακό είναι ότι δεν μιλάμε πάντα για κορίτσια ή για κοινωνίες οι οποίες είναι αρκετά απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα. Μιλάμε για κοινωνίες και για σχολεία που βρίσκονται μέσα στα κέντρα της πόλης, που σημαίνει ότι έχουν πρόσβαση και στο διαδίκτυο και στην πληροφόρηση. Το άλλο το κομμάτι για μένα είναι πολύ σημαντικό, το ότι το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας, η ίδια η εκπαίδευση, δεν προωθεί ένα μάθημα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, κάτι που προσπάθησε να γίνει νομίζω φέτος, αλλά έχει επενέβει ο Ιερώνυμος και η Εκκλησία, η οποία θα πρέπει να ασχοληθεί, δεν ξέρουμε γιατί, θα πρέπει να ασχοληθεί με το πώς τα παιδιά θα είναι σεξουαλικώς διαπαιδαγωγημένα και να γνωρίζουν τόσο το κορμί τους, όσο και όλους τους
κινδύνους που μπορεί να υπάρχουν από μία σεξουαλική συνέβρεση. Τι άλλο, και γενικά για τον φόβο για την άμβλωση είναι ότι δεν γνωρίζουν ότι πρόκειται για μία ιατρική διαδικασία, η οποία αν πραγματοποιηθεί σωστά μέσα σε ένα νοσοκομείο, που πρέπει να τονίσουμε ότι μιλάμε για μία δωρεάν διαδικασία, είναι μέσα στα... στις υποχρεώσεις, να το πούμε έτσι, των γιατρών, των νοσοκομείων, των δημόσιων νοσοκομείων, να προσφέρουν αυτή τις υπηρεσίες τους σε μία κοπέλα οποιασδήποτε ηλικίας, στο να κάνει, να κάνει άμβλωση. Αυτό δεν το γνωρίζουν, και από την άλλη καλλιεργείται μέσα στα σχολεία ο φόβος ότι εάν καταφύγουν σε μία άμβλωση, αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα του να μην μπορέσουν να κάνουν παιδιά μετά. Πέρα από το κομμάτι της ντροπής και το ψυχολογικό που μπορεί να εμφίστανται μια έφηβη μετά από τη διαδικασία της άμβλωσης. Ωραία. Αρχικά ευχαριστούμε πάρα πολύ και τις δύο για την πρώτη αυτή συνεισφορά στην κουβέντα. Εγώ νομίζω ότι δύο βασικά στοιχεία που προκύπτουν, ας πούμε, αρκετά αβίαστα από την κουβέντα που κάναμε τώρα, είναι πρώτον το γεγονός ότι όπου έχουν επιτευχθεί αυτές οι νομικές κατοχυρώσεις του δικαιώματος στην άμβλωση, αλλά και γενικά άλλων αναπαραγωγικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των γυναικών, αυτή η κατάσταση είναι αποτέλεσμα μεγάλων πιέσεων και αγώνων. Δηλαδή, όπως είπε και η Αλίκη, δεν πρόκειται για διαδικασίες κάθετες ή για διαδικασίες κατά τις οποίες χαρίστηκε οτιδήποτε στις γυναίκες απλώς και επειδή, ας πούμε, άλλαξαν εποχές και κάτι αναγνωρίστηκε ως μη απαγορευμένο πλέον. Είναι στις πιο πολλές περιπτώσεις, αν όχι σε όλες, είναι αποτέλεσμα μεγάλων κινητοποιήσεων. Νομίζω ότι, ας πούμε, ειδικά όσον αφορά την Ελλάδα, έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι το οικογενειακό δίκαιο που, πώς το λένε, ανανεώθηκε το 1984, είναι σχεδόν συμπίπτει με την νομική αναγνώριση του δικαιώματος στην άμβλωση, που είναι το 1986 με πλήρους όρους. Γενικά πρόκειται για μια περίοδο στην Ελλάδα κατά την οποία είχαν ασκηθεί πάρα πολλές πιέσεις. Πρόκειται για μια περίοδο αρκετά μεγάλων κινητοποιήσεων, όχι μόνο στο φεμινιστικό επίπεδο, αλλά συνολικά κοινωνικών κινητοποιήσεων, για μια περίοδο αρκετά μεγάλης οργάνωσης του κόσμου. Είναι λοιπόν μια διαδικασία κατά την οποία καλλιεργήθηκαν αντανακλαστικά μη συντηρητικά, ριζοσπαστικά κτλ, τα οποία διεκδικήθηκε το πέρασμά τους εισαγωγικά και στο θεσμικό επίπεδο. Κάτι το οποίο επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό, χωρίς το να σημαίνει ότι δεν υπήρχαν ελλείψεις και δεν υπάρχουν και σήμερα, επειδή ακόμα και σήμερα μιλάμε στο ίδιο νομοθετικό πλαίσιο, το οικογενειακό δίκαιο το ισχύον τότε είναι και το ισχύον σήμερα. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις και πράγματα που πρέπει να διεκδικηθούν στο σήμερα. Ένα δεύτερο στοιχείο νομίζω ότι είναι, όπως το περιγράφηκε η Ελπίδα, αυτή η σημερινή κατάσταση ελλιπούς παιδείας, που νομίζω ότι συνδέεται αρκετά άμεσα με το γεγονός ότι, αν και αυτά τα πράγματα έχουν κατακτηθεί μερικές δεκαετίες πίσω, σήμερα υπάρχει μια οπισθοχώρηση στο πεδίο της ιδεολογίας και βλέπουμε ότι πράγματα που πιθανόν τα θεωρούσαμε κατοχυρωμένα, οι νέες γενιές πιθανόν να τα θεωρούν πάλι ταμπού, με ακόμη μεγαλύτερους, σε μεγαλύτερες αναλογίες, ας πούμε. Δεν ξέρω, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που σίγουρα αφορά το διεθνές επίπεδο, δηλαδή δεν νομίζω πως είναι μια εικόνα που συναντάται μόνο στην Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Αλαμπάμα, της πολιτείας των ΗΠΑ, όπου απαγορεύτηκαν νομοθετικά οι αμβλώσεις πρόσφατα σχετικά, ενώ είχε γίνει, ας πούμε, και πολύ μεγάλη συζήτηση στο θεσμικό και το νομικό επίπεδο, γιατί αυτό, ας πούμε, το δικαστήριο των ΗΠΑ, το ανώτατο, είχε αποφανθεί εδώ και χρόνια ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορεί να αποφασίσει κάθε πολιτεία για τον εαυτό της. Είναι ομοσπονδιακό ζήτημα και θέμα κεντρικής κυβέρνησης. Και ωστόσο ήταν τόσο μεγάλη η επιμονή και η πίεση διάφορων λόμπι, συντηρητικών ομάδων, πίεσης κτλ. Γιατί η Αμερική είναι και μια χώρα που η Εκκλησία δεν έχει την ισχύ που έχει σε πολλές ευρωπαϊκές περιπτώσεις. Επομένως, λοιπόν, η πίεση ήταν τόσο μεγάλη από
συντηρητικά κομμάτια της κοινωνίας που τελικά η πολιτεία προχώρησε την νομοθετική ρύθμιση της απαγόρευσης του δικαιώματος αυτού, το οποίο νομίζω ότι είναι και σχηματικά περιγράφει πολύ καλά την τεράστια οπισθοχώρηση που έχει γίνει και στο επίπεδο της ιδεολογίας. Και στην Ελλάδα, δεν θυμάμαι ποια χρονιά ήταν, είναι αρκετά πρόσφατο και αυτό, το περιστατικό, σε ένα νησί, αν θυμάμαι καλά, το περιστατικό της άρνησης ενός γιατρού να κάνει έκτρωση σε μια νέα γυναίκα που το ζητούσε, η οποία μετά το κατήγγειλε αυτό, αλλά ακόμα και το γεγονός ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο, ωστόσο αισθάνονται και το ιατρικό προσωπικό αισθάνεται ενίοτε ότι έχει το χώρο να το αρνηθεί και ότι δεν θα συμβεί και κάτι αν απλώς αρνηθεί να παράσχει τη διαδικασία της άμβλωσης σε μια νέα γυναίκα. Νομίζω ότι και αυτό είναι αρκετά ενδεικτικό της κατάστασης. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι από αυτού. Σε αυτό που λες, Αναστασία, αυτό έγινε στην Σάμο. Και το σημαντικό είναι ότι όλοι αυτοί οι οποίοι αρνούνται, λέγονται αρνητές συνείδησης, έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν, αρκεί να μπορούν να πρέπει να το δηλώσουν. Ειδικά σε περιπτώσεις νησιών, όπου υπάρχει ένας γυναικολόγος, δεν μπορεί κάποια κοπέλα που θέλει να προβεί στην διαδικασία της άμβλωσης να φύγει από τον τόπο της. Οπότε αυτό τους το κατοχυρώνει ο νόμος ότι ναι, εγώ μπορώ να αρνηθώ για ιδεολογικούς λόγους, θρησκευτικούς. Από εκεί και πέρα όμως το κράτος και πάλι δεν προφυλάσσει τις γυναίκες εκείνες οι οποίες θέλουν στο συγκεκριμένο νησί, κάπου απομακρυσμένα, να καταφύγουν σε μία άμβλωση. Εδώ πέρα δεν υπάρχει ούτε πρόνοια για μία ακόμη φορά προστασία των γυναικών. Είναι και ένα από τα βασικά προβλήματα διεθνώς κατά μία έννοια, γιατί παρά το γεγονός ότι σε πολλά μέρη του κόσμου η άμβλωση είναι ένα κατοχυρωμένο δικαίωμα, στο πεδίο της πράξης, όσον αφορά ειδικά την πρόσβαση σε ασφαλείς και δωρεάν δομές, αυτό είναι ένα ζήτημα στο οποίο υπάρχουν ακόμα τεράστια κενά παγκοσμίως και έχει σημειωθεί ως το νούμερο ένα πρόβλημα που στην ουσία, παρά το γεγονός ότι οι εκτρώσεις είναι νόμιμες, αποτρέπει τις γυναίκες από στην πράξη άσκηση αυτού του δικαιώματος. Δηλαδή, είναι από τις περιπτώσεις που η νομοθετική κατοχύρωση είναι φυσικά ένα τεράστιο πράγμα το οποίο τα κινήματα διαχρονικά παλεύουν γι' αυτό. Ωστόσο, από εκεί και πέρα υπάρχει ένα τεράστιο πραγματικό πεδίο, στο οποίο υπάρχουν μεγάλα κενά, μεγάλα ελλείμματα και αντίστοιχα αρκετοί αγώνες και πιέσεις που πρέπει να δοθούν και να ασκηθούν. Δεν σήκωσα χεράκι, αλλά πετάγομαι, συγγνώμη. Συμπληρωματικά σε αυτό που λέτε, υπάρχει η συζήτηση όλου αυτού του διαστήματος στον αφόηχο, ειδικά της πρώτης περίοδου, ας πούμε, της καραντίνας και των πρώτων περιοριστικών μέτρων, σε όλη την Ευρώπη. Και νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ερευνών για θέματα έμφυλης ισότητας, το γνωστό ΕΙΓΕ που λέμε σύντομα, έχει μεταξύ άλλων αναδείξει αυτό το πρόβλημα από συγκεντρώνει διάφορα στοιχεία, ας πούμε, στατιστικά για την κατάσταση των έμφυλων δικαιωμάτων την περίοδο αυτή. Μεταξύ άλλων, σε κάποιες χώρες της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα, συζητάμε δηλαδή και για ένα πλαίσιο πολύ συγκεκριμένο, προσδιορισμένο, όπου σε αρκετές χώρες υπάρχει νομοθεσία που καθιστά τις αμβλώσεις μια νόμιμη διαδικασία που είναι και μάλιστα διαθέσιμη σε δημόσια νοσοκομεία, καλύπτεται από την κοινωνική ασφάλιση, σταμάτησαν να γίνονται αμβλώσεις τη διάρκεια, ας πούμε, της πρώτης πανδημίας. Το οποίο βεβαίως με το πρόσχημα ότι είναι ένα χειρουργείο, αλλά δεν είναι επίγον, ας πούμε, για τη ζωή ενός ανθρώπου, οπότε επειδή περιορίζονταν οι ιατρικές διαδικασίες μέσα στην πανδημία, μεταξύ άλλων περιορίστηκαν και αυτές. Το οποίο βεβαίως μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει να μην γίνει μια άμβλωση την περίοδο που πρέπει να γίνει. Το οποίο είναι, νομίζω, συνταρακτικό. Δεν γνωρίζω αν υπάρχουν αντίστοιχα στοιχεία για την Ελλάδα. Κάνω την υπόθεση όμως ότι δεν είναι απίθανο να συνέβη κάτι τέτοιο, και ειδικά στην πρώτη περίοδο, ας πούμε, που δεν υπήρχε και τόση γνώση και εμπειρία για το πώς γίνονται διάφορες, ας πούμε, κανονικές διαδικασίες. Ναι, νομίζω
η καραντίνα και στο επίπεδο αυτό αποτέλεσε τροχοπέδι στην άσκηση αυτών των δικαιωμάτων. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι και στην Πολωνία η προσπάθεια να αρθεί το δικαίωμα αυτό σε μια χώρα που ήδη ήταν αρκετά περιορισμένο, γιατί δεν μιλάμε για μια χώρα που το δικαίωμα στην έκθρωση είναι ελεύθερο. Είναι υπόκειται και πάλι σε αρκετά αυστηρούς περιορισμούς. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η προσπάθεια να αρθεί νομικά έγινε εν μέσω καραντίνας. Δηλαδή, κατά μία έννοια, πιθανό να παρέχει και μια συνθήκη μικρότερης κοινωνικής διαθεσιμότητας, κατά την οποία διάφορες αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις από αντιδραστικές κυβερνήσεις περνιούνται, επειδή κάπως αυτό προσφέρει μια ευκαιρία για κάποια τέτοια πράγματα, γιατί το κίνημα αναγκαστικά είναι σε δυσχερέστερη θέση, έτσι ώστε να απαντήσει όπως θα έκανε υπό κανονικές συνθήκες. Νομίζω ότι ήταν πολύ ωραία η κουβέντα μας μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, είτε η Αλική είτε η Ελπίδα. Στην περίπτωση που έχουν καλυφθεί τα περισσότερα, νομίζω ότι, όπως είπαμε και πριν, είναι σημαντικό να κρατάμε το γεγονός ότι τα αναπαραγωγικά δικαιώματα είναι κάτι που θεωρητικά είναι αναγνωρισμένο στο επίπεδο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνολικά. Αυτό σημαίνει ότι, όπως είδαμε, έχουν δοθεί πολύ μεγάλες αγώνες γι' αυτό και σίγουρα μένουν ακόμα να δοθούν πολλοί, τόσο για τον τρόπο με τον οποίο αυτά εφαρμόζονται στην πράξη και τον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες έχουν πρόσβαση στην άσκησή τους, όσο και επειδή αυτά, όπως είδαμε και πριν, είναι υποδιαρκή διακύβευση και ανά πάσα στιγμή μπορούν να πάρθουν πίσω. Επομένως, νομίζω ότι η ανάγκη να συζητάμε για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα είναι κομμάτι της διεκδίκησής τους, γιατί, όπως το έθεσε και η Ελπίδα, το κομμάτι της παιδείας και το ιδεολογικό ευρύτερα είναι κομβικό σε αυτή την περίπτωση και ειδικά όσον αφορά τις νέες γενιές. Νομίζω λοιπόν ότι η συγκεκριμένη συζήτηση έχει πολλές διαστάσεις και μεγάλη σημασία και είμαστε πολύ χαρούμενες που καταφέραμε να την κάνουμε έστω και διαδικτυακά. Σας ευχαριστώ και τις δύο πάρα πολύ και προσβλέπουμε και σε επόμενη συζήτηση. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Γεια σας.